Πάμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία στην κοινή συνέντευξη τύπου, την οποία δίνουν οι τρεις σκακιστικοί σύλλογοι της Πτολεμαΐδας. Εκ μέρους λοιπόν της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων, εγώ προσωπικά, ο πρόεδρος του Εφυλακτήδης ο Στάθης, εκ μέρους του συλλόγου του ομίλου Πτολεμαίος, που είναι και ο παλαιότερος μας σκακιστικός σύλλογος, ο γραμματέας ο κ. Μαυρίδης, εκ μέρους του σκακιστικού συλλόγου του Δούριου Ήπου, ο κ. Κοντέος. Ταυτόχρονα να πούμε ότι στον Πτολεμαίο από πέρσι έχουμε και τμήμα το οποίο ασχολείται με το αγωνιστικό bridge, και σε αυτό το τμήμα υπεύθυνη είναι η κυρία Κούρτη, η οποία θα μας μιλήσει για το bridge. Και επίσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα και ως τιμόμενο πρόσωπο τον καλύτερο σκακιστή του συλλόγου Πτολεμαίος της Πτολεμαΐδας, τον καλύτερο σκακιστή της πόλης μας και χρόνια αθλητή, ενεργού ακόμα, τον κύριο Θεοδουλίδη Θεόδωρο, ο οποίος από φέτος είναι και πρίτανης του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας και οφείλουμε να τον συγχαρούμε θερμά. Ως τιμόμενο πρόσωπο λοιπόν είναι στην απόψινή μας συνέντευξη τύπου. Θα επιτρέψετε να ξεκινήσω εκ μέρους της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων και αμέσως να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους προέδρους και να πω ότι γενικά το σκάκι βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης. Όλοι οι σύλλογοι της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας εκπροσωπεί η Ένωση 9 περιφερειακές ενότητες, 9 πρώην νομούς, πλην Θεσσαλονίκης, δηλαδή Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, πριν Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές και στη Δυτική Μακεδονία, πιο συγκεκριμένα, περισσότερο που μας ενδιαφέρει τοπικά, βρίσκονται οι σκακιστικοί σύλλογοι της Πτολεμαΐδας, της Ποντοκόμης, της Κοζάνης και της Φλόρινας. Παλαιότερα είχαμε τον Σύλλογο της Καστοριάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανενεργός, και πολύ σύντομα ετοιμάζεται να γίνει και ένας καινούριος σύλλογος στα Γραβενά, ώστε να εκπροσωπούμαστε από ακόμα περισσότερες ομάδες. Φυσικά το σκάκι αναπτύσσεται και σε άλλες περιοχές που γίνονται μαθήματα, όπως στο Βελβεντό, στα Σέρβια, στο Μουρίκι, στα Κομνηνά και σε άλλες περιοχές, στο Αμίντεο παλαιότερα, ελπίζοντας ότι θα ενισχυθούμε με ακόμα περισσότερους συλλόγους. Το σκάκι γενικά προτρέπουμε τα παιδιά κυρίως, τις νέες ηλικίες, αλλά και τους μεγαλύτερους ακόμα, να ασχοληθούν με αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι ταυτόχρονα άθλημα. Είναι το βασιλιάς των πνευματικών παιχνιδιών, ένα άθλημα το οποίο δίνει τις δυνατότητες και όλα τα προνόμια που έχουν οι αθλητές σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα και στους μαθητές μας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας αγωνιστικό δελτίο, να αγωνίζονται και φυσικά να έχουν και τις διακρίσεις αλλά και τα προνόμια όλων των μαθητών. Ταυτόχρονα να πω βέβαια ότι στην σημερινή μας συνάντηση βρίσκεται και ο πρόεδρος της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας, ο κύριος Κοσμίδης. Παράλληψα να το πω νωρίτερα. Λοιπόν, τώρα τα πλεονεκτήματα στο σκάκι νομίζω ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τα αναλύσουμε. Πολύ επιγραμματικά θα πω ότι πρώτον οι αθλητές μας δεν χρειάζονται ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό. Μία σκακέρα σήμερα με πιόνια κοστίζει περίπου 12 ευρώ. Ένα φύλλο χαρτί που θα γράφουμε τις κινήσεις μας και ένα σκακιστικό ηλεκτρονικό ρολόι, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό σκάκι, που κοστίζει περίπου 30 με 40 ευρώ. Αυτή είναι η ολιαξία του εξοπλισμού. Από εκεί και ύστερα χρειάζεται μεράκι, θέληση και φυσικά να βελτιώσουμε, γιατί μέσα από αυτό το παιχνίδι το καταφέρνουμε, τη δημιουργική σκέψη, αποκλίνουσα και συγκλίνουσα. Διαμορφώνει χαρακτήρα το παιδί. Δημιουργεί έναν συναγωνιστικό προσανατολισμό σε σχέση με τους αντιπάλους τους σε εισαγωγικά, τους οποίους μέσα από την άμυλα τους βλέπει ως συμπαίχτες και φίλους. Δημιουργεί ανθρώπινες σχέσεις φιλικές, εξαιρετικές. Είναι ένα ευγενές άθλημα και το μόνο σίγουρο, και παραδείγματα έχουμε τέτοια, ένα από αυτά είναι και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου μας εδώ, όπου τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με το σκάκι πραγματικά διαπρέπουν και στα μαθήματα και στο σχολείο. Διότι αναπτύσσει το πνεύμα. Πρώτα απ' όλα βοηθάει στην συνέστηση. Δηλαδή μπορεί να μπαίνει στη θέση του αντιπάλου του ο παίχτης και να προσπαθεί να σκεφτεί όπως ο αντίπαλός του. Ξεκινούμε με την παραδοσιακή χειραψία, όπου αναγνωρίζουμε τον αντίπαλο και στο τέλος κλείνουμε την παρτίδα πάλι με χειραψία, αναγνωρίζοντας την ήττα μας από τον αντίπαλο, διότι ο αντίπαλος πολύ απλά ήταν καλύτερος. Δεν υπάρχει καθόλου τύχη στο άθλημα αυτό. Προτρέπουμε λοιπόν όλα τα παιδιά να γραφτούν στις σκακιστικές ακαδημίες. Υπάρχουν σκακιστικές ακαδημίες στην Κοζάνη αυτή τη στιγμή, στην Ποντοκόμη, στην Πτολεμαΐδα, στη Φλόρινα. Σύντομα περιμένουμε στη Δυτική Μακεδονία και σε άλλες ακαδημίες να ενεργοποιηθούν, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν, να αγαπήσουν το σκάκι και από εκεί και πέρα θα έχουν μόνο όφελος. Τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σας κουράσω, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Πτολεμαίου, που είναι και ο παλαιότερος μας σύλλογος, ο γραμματέας του συλλόγου μας, ο κύριος Μαυρίδης, να πει δύο λόγια για το σύλλογο.
παιδιά θα παρακολουθήσουν να είστε. Ναι, πολύ σύντομα εγώ. Λοιπόν, πολύ σύντομα και κυριολεκτικά να σας ευχαριστήσουμε όλους πραγματικά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Συμπληρώνουμε ακριβώς 40 χρόνια από την ίδρυση του Πτολεμαίου το 1979. Το 1983 ο Πτολεμαίος ξεκίνησε να συμμετέχει σε ατομικά, διεσολογικά, πανελλήνια πρωταθλήματα και νομίζω οι επιτυχίες είναι πάρα πολλές όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε είναι ότι ο Πτολεμαίος έχει την τιμή και τη χαρά να έχει πραγματικά στις τάξεις του τον Θόδωρο το Θοδουλίδη. Ξεκίνησε από έφηβος, πρέπει να πω, με τον Πτολεμαίο και νομίζω ότι το σκάκι τον έκανε πάρα πολύ καλό. Και σήμερα νομίζω είναι και τιμή και χαρά μας ότι είναι εδώ ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του νέου πλέον Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και επίσης είναι και πολύ μεγάλη χαρά μας και είναι και το καλύτερο μήνυμα ο Θόδωρος Θοδουλίδης για να μιλήσει για το σκάκι, για το τι ευεργετικές συνέπειες έχει το ίδιο το σκάκι στην κριτική σκέψη, στην πνευματικότητα, στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια του νου ενός παιδιού, ενός μαθητή, μιας μαθήτριας. Είναι το καλύτερο μήνυμα πραγματικά. Εμείς με αυτό το μήνυμα και ως Πτολεμαίος και όλοι οι σκακιστικοί σύλλογοι αλλά και το Bridge που από πέρσι ξεκίνησε να λειτουργεί εδώ στην Δυτική Μακεδονία και είναι το πρώτο αθλητικό τμήμα, θέλουμε να στείλουμε. Καλούμε πραγματικά όλους τους γονείς, τα παιδιά να έρθουν στο σκακιστικό σύλλογο, να έρθουν στους σκακιστικούς λόγους, στην σκακιστική ακαδημία, γιατί και η ανανέωση με νέες εγγραφές είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη εδώ των τριών σκακιστικών συλλόγων και του Bridge. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Νομίζω ότι θα μιλήσουν. Είναι και ο Γιώργος Κοντέος από το Δούριο, και ο Λουκάς Κοσμίδης από το σκακιστάκο. Αλλά ο Θόδωρος Θοδουλίδης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω ότι θα μας πει τα περισσότερα. Λουκά, εσύ για την Ακαδημία. Δεν το δώσεις για την ανάπτυξη, για τα μικρά παιδιά και τα παιδιά. Μετά. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή για μένα σήμερα. Θυμάμαι περίπου 35 χρόνια πριν μαζί με το Στάθη το Θεοφυλακτίδη κουβαλούσαμε αυτά τα τραπέζια για να στήσουμε το σκακιστικό σύλλογο τότε, το Λεμαΐδας, το μοναδικό σύλλογο. Ήμασταν στην τρίτη εθνική κατηγορία, ένας άγνωστος σύλλογος και μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας ανεβήκαμε και φτάσαμε και στην Α' Εθνική και στους τέσσερις του κυπέλου Ελλάδος. Τώρα για τα της παιδαγωγικής αξίας του σκακιού τα έχει πει ήδη ο Στάθης. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι εκτός από άθλημα και παιχνίδι, για μένα το σκάκι είναι και τέχνη και κυρίως επιστήμη. Επιστήμη στον τρόπο τον οποίο προσεγγίζουμε την προετοιμασία μας πριν από κάθε παρτίδα. Το σκάκι έχει αλλάξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Όταν ήμασταν εμείς δεν υπήρχε, όταν ήμασταν έφηβοι δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε πρόσβαση στην πληροφορία. Σήμερα υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν υπολογιστές, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι λες και είναι φτιαγμένο για το ίντερνετ και τους υπολογιστές. Πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος και έτσι, χάνω και τα λόγια. Και εμείς το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει και επιστημονικά το σκάκι και μπορώ να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στον τρόπο αναζήτησης βιβλιογραφίας. Όταν λοιπόν σαν φοιτητής και στη διπλωματική μου εργασία έπρεπε να αναζητήσω πληροφορία, ο τρόπος για να το κάνω αυτό μου είχε ήδη εντυπωθεί από τον τρόπο που ψάχναμε τη βιβλιογραφία και την όλη πληροφορία στο σκάκι. Κάνετε και μια μεγάλη προσπάθεια και σας συγχαρούμε γι' αυτό, κύριε Πρίτανη, όσον αφορά την ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου, η οποία δημιούργησε
το σκακιστικό βραχίωνα και νομίζω ότι πριν λίγες μέρες στην έκθεση είδαμε και τον κύριο Περιφερειάρχη να ασχολείται με αυτό. Να παίζει μια παρτίδα. Είναι αλήθεια αυτό. Υπήρχε ένας ρομποτικός βραχίωνας ο οποίος ήταν αναξιοποίητος και βρήκαμε αυτόν τον τρόπο για να τον αξιοποιήσουμε, να τον συνδυάσουμε με μια ηλεκτρονική σκακέρα και να παίζει σκάκι. Είναι όντως αξιοθαύμαστο το πώς ενώ μπορείς να παίξεις με τον υπολογιστή με ένα πρόγραμμα και δεν σου κάνει κάποια αίσθηση, όταν υπάρχει κάποιος απέναντί σου, έστω και με τη μορφή του ρομποτικού βραχίωνα, αλλάζει όλο το σκηνικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα προχωρήσουμε για μετά και στην απονομή μιας κοινωνικής πλατέρας. Είναι ευχαριστήριο. Ας μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ να πω ότι... Κοσμίδης, πες πώς... Θα ξεκινήσετε με το όνομά μου. Κοσμίδης Λουκάς, πρόεδρος του ΣΚΑΚΙΣΤΑΡΚ. Θέλω να πω, συμπληρώνοντας αυτά που είπε και ο Στάσης και ο Πλήτανης, ότι πέρα από τις γνώσεις και από τη σκέψη, την πρωτότυπη σκέψη που προάγει το σκάκι, παράγει συμπεριφορές και προάγει το ήθος, και αυτό το λέω ως των παιδιών και αυτό το λέω με την εμπειρία μου ως πατέρας δύο παιδιών, τα οποία εδώ και 19 χρόνια ασχολούνται με το σκάκι. Εγώ έχω την τιμή να υπηρετώ το σκάκι από τη θέση του Προέδρου της Σκακιστικής Ακαδημίας της Πτολεμαϊδές, η οποία επίσης έχει την τιμή να είναι μία από τις πρώτες αναγνωρισμένες από τη ΦΥΤΕ, την Παγκόσμια Ομοσπονδία στην Ελλάδα, και μία από τις λίγες σήμερα, η οποία ακολουθεί ένα πρόγραμμα σπουδών για τα παιδιά, τα οποία κάθε χρόνο παρακολουθούν μια συγκεκριμένη ύλη. Έτσι παράγουμε σε εισαγωγικά ομάδες και βελτιώνουμε την επίδοση των ομάδων της Πτολεμαΐδας και των τριών ομάδων. Έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία ασχολούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πλησιάζουμε τα 180 έως 100 κάθε χρόνο, και μέσα από την δική σας παρουσία σήμερα να καλέσουμε και νέα παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν. Σκεφτόμαστε βέβαια εδώ και αρκετό καιρό να κάνουμε και ένα τμήμα ενηλίκων, στο οποίο θα καλέσουμε μεγάλες ηλικίες πέρα από τις σχολικές, δηλαδή να ασχοληθούν με το σκάκι. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και με άλλες σκακιστικές ακαδημίες, ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες με παιδιά που ασχολούνται με το σκάκι από άλλες πόλεις, να συμμετέχουν σε τουρνουά και φυσικά στα πρωταθλήματα των κατηγοριών στα οποία αγωνιζόμαστε. Νομίζω ότι είναι γρήγορο, δεν είναι. Και το Ντούριο Ήπου, σαν ανάπτυξη, τα μικρά παιδιά που τα έχουμε στη τρίτη ομάδα, να λύσει ο πρόεδρος του Ντούριο Ήπου. Εσείς θα είστε σύντομοι. Ο Κοντέος ο Γιώργος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ντούριο Ήπου. Το μόνο που ήθελα να προσθέσω είναι η μεγάλη μας η πρόσκληση που κάνουμε στους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους εδώ να γνωρίσουν τους συλλόγους μας και το άθλημα αυτό, έστω και για να το γνωρίσουν, και είναι σίγουρο ότι πολλά από αυτά θα το αγαπήσουν. Και είναι ίσως μοναδική ευκαιρία να παίξουν και σε ένα τουρνουά με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και να τον κερδίσουν ίσως. Είναι ένα άθλημα πραγματικά που προάγει κυρίως τη μαθηματική σκέψη και συνολικά τη σκέψη. Ας έρθουν οι γονείς, αυτό καλούμε, όλοι οι σύλλογοι, να γνωρίσουν από κοντά το σύλλογο και το σκάκι. Να παίξουν μία παρτίδα, δύο. Να ξεκινήσουν και πολλά από αυτά να θελήσουν να παραμείνουν. Αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Για το Μπρίτς να μιλήσει η κυρία Κούρτη, είναι ταυτόχρονα στο Πτολεμαίο ανήκει το τμήμα. Πέρσι το ξεκινήσαμε και φέτος θα συνεχίσει. Μισό. Θα συστηθείς ξανά. Λέγομαι Κούρτη Ελένη, είμαι υπεύθυνη του τμήματος Μπρίντς της Πτολεμαΐδας, που είναι και το πρώτο τμήμα Μπρίντς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ήδη από την περσινή χρονιά έχουμε ξεκινήσει και εξελίσσουμε και δεύτερο τμήμα, το τμήμα των αρχαρίων, καθώς υπάρχει και ένα από την προηγούμενη χρονιά σε εξέλιξη. Το τμήμα Μπρίντς και γενικά το παιχνίδι Μπρίντς έρχεται μετά το επιτυχημένο πνευματικό παιχνίδι σκάκι να ενδυναμώσει τα νοητικές ικανότητες της συγκέντρωσης, της σκέψης, της μνήμης,
καθώς και να αναπτύξει τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μελών του παιχνιδιού. Ήδη πραγματοποιούνται καθημερινά οι εγγραφές. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην νοητική αυτή πρόκληση να δοκιμάσουν και είμαστε αισιόδοξοι πλέον γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τη δεύτερη χρονιά για την επίτευξη των νέων τμήματων. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, να φέρουμε λίγο τις μαγκέτες. Φέρουμε λίγο τις μαγκέτες. Και καμιά φωτογραφία, παιδιά, και εσείς οι δικοί μας. Βάλτε καμιά φωτογραφία. Λοιπόν. Εδώ στο βίντεο θέλουμε φυσιολογικές κινήσεις. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν ξέρω ποιος το δίνει από εσάς, εσείς, εγώ, η Ένωση, εγώ, εγώ, εκ μέρους της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων, συνσκακιστή, συμπαίκτη, φίλε, Θόδωρε, ευχαριστούμε για την μακροχρόνια προσφορά σου και σου ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Να ξέρεις ότι είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι ως Ένωση Σκακιστικών Σωματείων και Δυτικής Μακεδονίας που είσαι μέλος και ενεργός παίκτης του συλλόγου μας. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σου, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Γυρίστε λίγο την πλακέτα. Πρώτα την πλακέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα 35 αυτά περίπου χρόνια που είμαι μέλος του Συλλόγου ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από την αγωνιστική μας δραστηριότητα και πάρα πολύ έτσι έντονα συναισθήματα. Ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, αλλά το σκάκι μπορεί να σου προσφέρει πολύ έντονες εμπειρίες. Και για να συμπληρώσω κι εγώ σε αυτά που λέχθηκαν προηγουμένως, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να προτρέψω τους γονείς να έρθουν να γράψουν τα παιδιά τους στις σκακιστικές ακαδημίες και να τα οθήσουν και σε αγωνιστική δραστηριότητα. Αν με ρωτούσε κάποιος για το ένα και μοναδικό πλεονέκτημα που προσφέρει το σκάκι στο παιδί, είναι ότι το μαθαίνει να είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του. Δεν υπάρχει καθόλου το στοιχείο της τύχης και μαθαίνει το παιδί ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις δικές του επιλογές. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Μέχρι στο... Νομίζω ότι ο Πτολεμαίος και όχι μόνο ο Πτολεμαίος, η περιοχή μας, οι σκακιστικοί σύλλογοι, η πόλη, η Ορδαία, η Δυτική Μακεδονία αισθάνεται περήφανη για τον Θόδωρο. Για τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον Θόδωρο τον Θεοδουλίδη, ο οποίος και τώρα παίζει σκάκι. Το βλέπουμε δηλαδή, έχει τους αγώνες και συμμετέχει. Ο Θόδωρος Θεοδουλίδης πραγματικά νομίζω ότι έχει αναδείξει και το άθλημα και έχει αναδειχθεί και από το άθλημα. Μας τα εξήγησε αυτά πριν από λίγο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά την μεγάλη μας υπερηφάνεια και την αγάπη μας κυριολεκτικά για τον Θόδωρο τον Θεοδουλίδη και την τιμή που μας κάνει σήμερα να είναι εδώ σε μια έναρξη μιας νέας αγωνιστικής χρονιάς. Γιατί να πούμε ότι είμαστε σήμερα, Δευτέρα, 23 του μήνα, ξεκίνησε η νέα αγωνιστική χρονιά για τους σκακιστικούς συλλόγους της πόλης και για τον Πρίτσι. Και να δείτε η τιμή είναι εκεί. Λίγο την πλακέτα, κύριε Πρίτσι. Εκ μέρους του τμήματος Μπρίτς Πτολεμαϊδες, σας χαίρομαι και σας τιμούμε για τη μεγάλη συνεισφορά σας, κύριε Θεοδουλίδη.